μεγαλείο της Ορθοδοξίας, η Ιερή Ναή. Ιερός Ναός Αγίου Ευθυμίου. Πατάω, έτσι. Ιερός Ναός Αγίου Ευθυμίου. Αυτό που κρατάει στο χέρι, να. Βλέπουμε τα καθήκοντα κάθε χριστιανού. Μετάνια, εξομολόγηση, εκκλησιασμός, θεία κοινωνία, προσευχή, ομολογία πίστεως, όπλα σωτηρίας. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν του μεν πνεύμα πρόθυμο, ιδέ σάρξ ασθενής. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μα
Μακάρι οι νεκροί εν κυρίω αποθνίσκοντες, έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου. Αποκάλυψη Ιώτα Σίγμα Ταφ 2. Η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα, Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπάρχει αυτό το βιβλίο στην Γερανίου, στο βιβλιοπωλείο Άγιον Όρος. Εκεί θα βρείτε αυτές τις σημειώσεις από διάφορες εφημερίδες και δημοσιεύματα. Τελικά, ο ηλεκτρονικός εξυγχρονισμός ή ηλεκτρονικός εγκλωβισμός, αποκαλύψεις ηλεκτρονικών πειρασμών. Ο εξυγχρονισμός θα ωφελήσει ή είναι μια απάτη. Παρακαλώ, η συνέχεια συγκλονιστική. Έξυπνες κάρτες. Είναι απάτη ή εξυγχρονισμός. Κάρτα με μαγνητική λωρίδα. Μαγνητική λωρίδα και barcode στο κάτω μέρος. Οι πλαστικές κάρτες δεν είναι αθώες. Περιέχουν τον γραμμητό κώδικα barcode στην μαγνητική τους λωρίδα. Αυτό το λέγουν επιστήμονες που κατέθεσαν στην Ιερά Σύνοδο ειδικό υπόμνημα. Εκεί θα βρείτε τις εφημερίδες που θα σας δείξουμε. Πώς ονομάζεται το βιβλίο που θα δείτε. Κάποια τηλέφωνα. Στο βιβλιοπωλείο Βασιλεύουσα θα βρείτε τις σημειώσεις αυτές. Και στο Άγιον Όρος, οδός Γερανίου, άλλο βιβλιοπωλείο. Κάρτα εξωτερικού με barcode. Κάρτα Ιαπωνίας με barcode. Κάρτα εισόδου από μεγάλο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα με barcode. Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης του ΙΚΑ με barcode. Ο πίσω μέρος έχει μαγνητική λωρίδα λευκή στην υπογραφή κατόχου. Για το barcode διαβάστε το βιβλίο στην Δύση της Ελευθερίας. Προσοχή συνταξιούχοι ασφαλισμένοι Έλληνες με την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και με μία άλλη κάρτα που θα δούμε στη συνέχεια, την φόρο ταυτότητα, φόρο κάρτα. Διαβάζουμε από την εφημερίδα Δεκέμβριο του 97. Στις κάρτες διακίνηση ψηφιακού χρήματος θα γίνεται από τον προσωπικό υπολογιστή μέσω του δικτύου. Το υποθετικό χρήμα, μήπως και το ευρώ, είναι άειλο χρήμα, λογιστικές μονάδες. Μερικοί πιστεύουν ότι οι κάρτες δεν είναι τόσο ασφαλείς και έχουν δίκιο. Στη συνέχεια θα δούμε απάτες με κάρτες μαγνητικές, με έξυπνες κάρτες κλπ. Κοιτάξτε πως θέλουν να μας καταντήσουν με κάρτες. Το χρήμα στο μέλλον θα λέγεται ευρώ. Τι προβλήματα θα αντιμετωπίζουν μέχρι την πλήρη αποδοχή του επιχειρήσεις και καταναλωτές. 10 είδη καρτών θα πάρουν τη θέση του πορτοφολιού μας.
έξυπνες κάρτες στην τσέπη μας. Φακέλωμα μέχρι το 2000. Οι έξυπνες κάρτες θα περιέχουν μικρό τσιπ. Θα περιοριστεί στο ελάχιστο οι δυνατότητες απάτης. Όχι στο 100%, στο ελάχιστο. Άρα, απάτες συνεχίζονται. Θα τις δούμε στη συνέχεια. Οι δυνατότητες σημερινής μαγνητικής κάρτας. Συναλλαγές με τράπεζα και αγορές λιανικής με πίστοση. Δυνατότητες έξυπνης κάρτας. Συναλλαγές με τράπεζες, πίστοση για αγορές, ιατρικό βιβλιάριο, τηλεκάρτα, ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, συνδρομές, εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα προσθέσουν και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Οι έξυπνες κάρτες θα αντικαταστήσουν σταδιακά ταυτότητες βιβλιάρια. Από την εφορία μαγνητική κάρτα. Καταργούν τα εκλογικά βιβλιάρια και θα μας δώσουν κάρτα. Θα περιέχει ακόμα ομάδα αίματος, αφημί. Άλλη για μικρό τσιπ εδώ βλέπουμε. Θα αντικαταστήσει τη μαγνητική κάρτα. Πλήθος πληροφοριών. Θα αγοράζουμε καφέ, τα ψώνια από τα σούπερ μάρκετ, το πάρκινγκ, βενζίνη, μερίδα από τα περίπτερα, ακόμα και τσίχλες. Πλαστικό χρήμα μέσα από κάρτες. Ευρωφακέλωμα με μικροτσιπ. Κάρτες στα αυτοκίνητα με μικροτσιπ. Εκατομμύρια οδηγοί στην διάθεση των κοινοτικών αρχών και των μυστικών υπηρεσιών. Καθόλου ευχάριστο, παρακαλώ. Σε ένα μικροτσιπ θα αντικαταστήσει έως το 2000 τα σημερινά διπλώματα. Πολλές πληροφορίες θα περιέχει αυτή η κάρτα. Εδώ λένε ότι είναι δύσκολο να πλαστογραφηθεί. Θα δούμε τη συνέχεια πώς πλαστογραφούνται οι κάρτες. Πρόκειται για κανονικό φακέλωμα. Πιστωτική κάρτα σε ταξί. Και εδώ βλέπουμε κάρτα στα διόδια. Θα υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτής θα είναι συνδεδεμένος με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Εδώ μας μιλάνε για ασφάλεια στις συναλλαγές. Θα δείτε τη συνέχεια. Ηλεκτρονικές κλειδαριές ασφαλείας. Λειτουργούν με κάρτες. Βλέπουμε ότι μπορείτε να τηλεφωνήσετε με την Εθνοκάρτα, τη Mastercard, στα τηλέφωνα με τις τηλεκάρτες. Έλληνα, ξύπνα. Οι κάρτες είναι επικίνδυνες. Η συνέχεια συγκλονιστική. Η ευκολία είναι επικίνδυνη. Στη νέα ταυτότητα, η οποία θα είναι όλες οι κάρτες μαζί, δεν θα αναγράφεται το θρήσκευμα. Διάφορες κάρτες. Ταχυκάρτα. Βρετανική κάρτα. Κάρτα Βρετανίας σε τρεις τύπους. Ο πρώτος τύπος, σαν άδεια οδήγησης. Κατασκευή καρτών από την περιβάλλον Smart Card. Εφαρμογές. Τηλεκάρτες, διοδίων, πάρκινγκ, πιστωτικές, τραπεζικές. Υγείας, ταυτότητες, ταξιδιωτικές και πολλές άλλες. Χωρίς μετρητά σε λεωφορεία και μετρό. Electronic ticketing. Η κάρτα διαβάζεται χωρίς επαφή και το εισιτήριο ακυρώνεται. Έξυπνος συνδυασμός μηχανικής και ηλεκτρονικής. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Κάρτα εισιτήριο. Διόδια. Με κάρτα. Ο κόσμος χωρίς χρήμα. Με την κάρτα. Όλες οι πιστωτικές κάρτες σε μία, η οποία μάλιστα θα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ταυτότητα, αφού θα περιέχει στοιχεία όπως η φωτογραφία, τα δαχτυλικά αποτυπώματα και η φωνή του χρήστη της. Εικονικό χρήμα κατευθείαν από το κινητό. Άειλο χρήμα. Εδώ βλέπουμε τοκογλυφία με τις κάρτες. Βουλιάζουν στα χρέη χιλιάδες νοικοκυριά, εξωτερικό αλλά και Ελλάδα. Διαφημιστικό έντυπο από τράπεζα. Η διαφήμιση. Αν προλάβεις και ενημερώσεις για την απώλεια της κάρτας. Εδώ βλέπουμε τα κίνητρα, το ΔΕΛΕΑΡ, στο να πάρει ο κόσμος κάρτες. Με δώρα προσπαθούν να παγιδεύσουν τον κόσμο. Διακοπές εκπτώσεις στους πελάτες που χρησιμοποιούν κάρτες μετρητών. Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία. Τηλεκάρτα με μικροτσιπ. Μικροτσιπ σημαίνει εντοπισμός όπως στα κινητά τηλέφωνα, όπου θα δούμε παρακάτω. Το μικροτσιπ είναι αυτό που δείχνουν τα βελάκια. Το κίτρινο είναι το μικροτσιπ. Δεν φαίνεται. Πρέπει να βγάλεις, να το ξεσκεπάσεις για να φανεί το μαύρο μικροκύκλωμα.
Το μικροτσίπ των έξυπνων καρτών εντοπίζεται από δορυφόρο, γίνεται στα ζώα τώρα, αργότερα σε ανθρώπους. Αποκάλυψη ΙΓΑΜΑ 1618. Ωραίες οι τηλεκάρτες όταν διαφημίζουν μοναστήρια. Ιερά Μονή, Σεραφείμ του Σάροφ, Τρίκορ Φοδωρίδος. Το μοναστήρι του Πατρός Νεκταρίου Μουλατσιώτη. Μόνη έξυπνη κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιήσετε σε όλο τον κόσμο για ένα πλήθος εφαρμογών. Κίνδυνες οι οποιασδήποτε κάρτες, εάν έχετε να τις επιστρέψετε από εκεί που τις πήρατε. Μέσω αυτών καταγράφονται προσωπικά στοιχεία με σκοπό μελλοντικής δικτακτορίας από σκοτεινές δυνάμεις και για εύκολο χάραγμα στο χέρι. Αποκάλυψη Ιωάννου, ΙΓΑΜΑ 1618. Κάμε αυτό που σε ωφελεί και όχι αυτό που σου αρέσει. Και στα κινητά τηλέφωνα. Ηλεκτρονικά διόδια με έξυπνες κάρτες. Οι κάρτες θα τοποθετούνται στον μπαμπρίζ των αυτοκινήτων. Τα ηλεκτρονικά μάτια των διοδίων θα τις εντοπίζουν και οι οδηγοί θα χρεώνονται χωρίς να σταματούν. Υπάρχει σχετική βιντεοκασέτα για αυτό. Ας δούμε το διαφημιστικό. Το χάραγμα του θηρίου χωρίς ταυτότητα περιέχει ηλεκτρονικό φακέλωμα, νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων, συνεντεύξεις από τραπεζίτες, έξυπνες κάρτες με μικροτσίπ, έξυπνα διόδια, αυτό που θέλουμε, παλαμοσκόπηση δεξιού χεριού, καταγραφή φωνής και υπογραφής στο μικροτσίπ, μικροτσίπ ζώων, σφράγισμα ζώων, εντοπισμός ανθρώπου και διάφορες ανιχνευτές για σφραγισμένο άνθρωπο. Τηλεφωνήστε παρακαλώ ή θα τη βρείτε στο βιβλιοπωλείο Οδός Γερανίου στην Αθήνα, όνομα βιβλιοπωλείου Άγιον Όρος. Σε μία κάρτα τα πάντα. Πολλές εφημερίδες που γράφουν γι' αυτό. Ας δούμε. Σε μία κάρτα τα πάντα. Στο Βήμα, διπλό τηλεόραμα, όνομα, απογευματινή, στο Έθνος, ελευθεροτυπία, αδέσμευτος, περιοδικό τσιπ. 18 νούμερα θα περιέχει η παγκόσμια κάρτα. 9 νούμερα της κοινωνικής ασφάλισης ή του αφημί. Κώδικας ευρύτερης περιοχής. Εθνικός κώδικας και ο διεθνής κώδικας που είναι τα τρία εξάρια. Σύνολον 18 αριθμοί. Πιστωτικές κάρτες αποσκοπούν στο να μας εισαγάγουν στην αποδοχή της αναγκαιότητας της κατοχής κάποιας κάρτας ή ταυτότητας. Από το βιβλίο «Το νέο σύστημα του χρήματος» εκδόσεις Στερέωμα. Ο ΕΚΑΜ θα αποτελείται από 13 ψηφία και σύμβολα, λέει ο νόμος 1599-86. 13 ή 18 ψηφία, όσα και αν είναι, πρόκειται για σούπερ φακέλωμα. Έλληνες, αντιδράστε, ενημερώστε και άλλους. Θα συμβούλευα να επιστρέψετε όλες σας τις νέες τύπου κάρτες. Ίσως δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε πια, αν δεν διαθέτετε μία. Σας συστήνω να χρησιμοποιείτε μετρητά και επιταγές για όσο διάστημα κυκλοφορεί ακόμη το χρήμα. Κατασκευή Smart Card. Κάρτες στην τσέπη μας. Δοκιμάζετε το ηλεκτρονικό πορτοφόλι.
θα αγοράζουμε χωρίς μετρητά και εφημερίδες. Έλληνες, αντιδράστε. Ηλεκτρονικό τώρα το χρήμα. Οι συναλλαγές του μέλλοντος. Το χρήμα, αφού πρώτα πλαστικοποιήθηκε, τώρα ηλεκτρονοποιείται. Η Ένωση θα ανακοινώσει σύντομα την πειραματική χρήση μιας κάρτας EQ που θα μετατρέπονται στο νόμισμα της χώρας όπου βρίσκεται ο χρήστης. EQ ή ευρώ. Το αφημί θα αρχίσουν να καταργούν την ελευθερία μας. Έλληνες, αντισταθείτε. Όχι κάρτες για ευκολία και σκλαβιά μετά. Η κάρτα είναι η κάρτα του ότι διαθέτει μικροτσίπ. Λιγότερες κλοπές με αυτήν, όχι τέλεια, περιορίζεται η απάτη. Γι' αυτό θα μας πάνε στο χάραγμα. Προσοχή συνταξιούχοι. Όχι κάρτες σύνταξης αυτόματων ταμιακών μηχανημάτων Δίας. Φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντες, με δώρα προσπαθούν να σας παγιδέψουν να πάρετε κάρτα. Προϊστάμενος σε συνταξιούχο είπε που αντέδρασε να πάρει την κάρτα Δίας, να ξέρεις ότι μετά 2 χρόνια δεν θα μπορείς να μπαίνεις μέσα στην τράπεζα αν δεν έχεις την κάρτα και θα πληρώνεις πρόστιμο 5.000. Με την τρομοκρατία και την απελή εγγράφουν το λαό εις το θηρίο των Βρυξελών. Άγιος Αγαθάγγελος Εσφιγμενίτης, εκεί αναφέρεται. 1998, Μάιος-Ιούνιος, Τεύκος 167. Εδώ βλέπουμε ότι θα καταργηθούν τα χρήματα, τα εθνικά νομίσματα. Διαβάστε τον οικονομικό ταχυδρόμο. Ημερομηνία. Τα πάντα θα απολυθούν εις τα όπισθεν κρυπτόμενα εβραϊκά λόμπι. Το επόμενο στάδιο θα είναι η κατάργηση του χρήματος και η αντικατάσταση αυτού δι' ηλεκτρονικών καρτών με τον αριθμό του αντιχρήστου. Με την κλοπή και ληστεία των καρτών και των πλαστών τιούτων θα θεσπιστεί το σφράγισμα της χειρός ή του μετόπου, όπως γράφει και το αψευδές βιβλίο της Ιεράς Αποκάλυψης. Δίας, μια κάρτα για όλες τις τράπεζες. Είχαμε την πρώτη απάτη με κάρτα Δίας, στο έθνος 8-12 του 98. Ο πατέρας όλων των συναλλαγών θα ενώσει όλες τις τράπεζες μεταξύ των με τα αυτόματα ταμιακά μηχανήματα. Εδώ μας ομιλεί για ωφέλη όσοι χρησιμοποιούν κάρτες. Κερδίζουν χρόνο και χρήμα. Αυτό είναι ψέμα. Κάρτα από την εφορία. Πόση εφορία θα εξυπηρετεί τους πολίτες εξ αποστάσεως. Θα είναι μια απλή πλαστική κάρτα όπως αυτές του ΟΤΕ με τσιπάκι. Η κάρτα αφημί θα είναι ένας χαφιές στην τσέπη μας. Βάσεις των ελέγχων θα είναι με το πρόγραμμα Δίας, με το πρόγραμμα Θηρεσίας και με το πρόγραμμα Τάξης. Όλα αυτά θα παρουσιάζουν το προφίλ του φορολογουμένου, το οποίο θα ταξιδεύει στις Βρυξέλλες. Διασταυρώσεις χωρίς τέλος. Μακάρι οι νεκροί εν κυρίω αποθνίσκοντες, έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου, το οποίο θα μας οδηγήσουν οι κάρτες μετά. Όχι στη συμφωνία Σέγγεν, όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες του ΕΚΑΜ, γενικής φύσεως, όπως κοινωνικής ασφάλισης, εφορίας τραπεζών, εκλογικών βιβλιαρίων, έξιμες κάρτες με μικρό τσιπ, 2-2 και άλλες. Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος. Δεν θα πάρουμε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Έρχονται οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δεν θα αναγράφεται το θρήσκευμα, ενώ θα περιλαμβάνεται ο ΕΚΑΜ, ειδικός κωδικός αριθμού Μητρώου. Αφήμη νέα ταυτότητα για όλους. Φόρο ταυτότητες.
οι έξυπνες κάρτες που αρχίζει να γενικεύεται η χρήση τους προωθούν την ιδιότυπη αυτή αιχμαλωσία μας. Η εφορία, οι κοινωνικές ασφαλείς, οι τράπεζες, το βιλιάριο υγείας, ο ΟΓΑ, το δίπλωμα οδήγησης, οι συνδρομές κλπ. Θα μας χορηγούν εφ' εξής κάρτες που στο τέλος θα αντικατασταθούν ασφαλώς από μία που θα τα περιέχει όλα ώστε να ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος επάνω μας. Απογευματινή. Επιστολή του Χριστόδουλου προς τον στρατηγό Μελά. Αγαπητέ κύριε Μελά, οι ανησυχίες σας είναι λογικές και βάσιμες. Ο μεγαλύτερος τώρα κίνδυνος είναι οι νέες ταυτότητες. Δεν πρέπει να εκδοθούν και θα τις αρνηθούμε. Ο αγών επιθύρες πρόσχομαι. Φι Χριστόδουλου. Το θαύμα της ματωμένης εικόνος του Κυρίου μας, ο συνθρόβι αίματος, ιερός ναός Αγίου Ευθυμίου στην Κυψέλη, εκεί θα πάτε να δείτε το θαύμα. Θα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, κλοπές έξυπνων καρτών. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να παίρνουμε κάρτες. Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα, το φακέλωμα για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι πήρε κάποιος την κάρτα του Δίνα και του σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα. Από την άλλη μεριά θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα στο χέρι, στο μέτωπο με ακτίνες λέιζερ που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά με το όνομα του Αντιχρίστου. Θα δούμε για τα λέιζερ στη συνέχεια. Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί θα φαστιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά δήθεν για να μην στενοχωριούνται. Δεν πειράζει αυτό. Δεν. 1987, μοναχός Παΐσιος, Άγιον Όρος. Γράμματα του Γέροντος Παϊσίου. Προσέξτε παρακαλώ με προσοχή ιδιαίτερο αυτή την εφημερίδα πώς να πάρετε τη σύνταξή σας από τα αυτόματα ταμιακά μηχανήματα, ημερομηνία, έθνος της Κυριακής, 7 Ιουνίου του 1998. Στην ίδια εφημερίδα θα δούμε κάτι διαφορετικό. Ηλεκτρονικές κλοπές στο ίντερνετ. Πολλούνται συσκευές που σας βοηθούν να τρελαίνετε τα αυτόματα ταμιακά μηχανήματα, τους κουλοχέρδες, τις κάρτες. Εφημερίδα Έθνος της Κυριακής, 7 Ιουνίου του 1998. Ενώ σε άλλη σελίδα μας έλεγαν πάρτε κάρτες συνταξιούχοι, προσέξτε, γίνονται κλοπές. Ποια είναι τα προϊόντα που πολλούνται στο δίκτυο, πώς να κλέβεις τις τράπεζες. Με το www στο βάθος. Ορίστε. Hacker. Homepage.com. Η συσκευή πώς να τρελαίνεις τα ATM στοιχίζει $195. Σιδώσει ολόκληρο το μηχάνημα βάρους 1,5 τόνου. Υπάρχουν και εκείνοι που προτιμούν να μπλοκάρουν τα chip των ATM. Στο ίντερνετ, πιστωτικές κάρτες, πρακτικές συμβουλές για το πώς να κάνετε πολλά λεφτά πουλώντας αριθμούς πιστωτικών καρτών. Τιμή $5, συσκευή που πωλείται. Δημιουργήστε αριθμούς πιστωτικών καρτών.
κάποια δισκέτα με πολλά προγράμματα. Μπλοκάρισμα ATM, το microchip. Την λίστεψαν την ώρα της ανάληψης. Κύκλωμα παραποιεί τηλεκάρτες του ΟΤΕ, άρα κατασκευάζονται και microchip. Υπάλληλος του ΟΤΕ. Ο υπάλληλος στη Ρόδο. Οι hackers δεν αστείευονται. Σπάνε κωδικούς όποια στιγμή θελήσουν. Απάτη με μηχανικά μέσα. Οι απατεώνες παίρνουν τους αριθμούς μιας πιστωτικής κάρτας ενός πελάτη από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Στέλεχος τράπεζας κατασκεύαζε διπλές πιστωτικές κάρτες. Ένας Εβραίος, Γερμανός, έφτιαχναν πλαστές κάρτες με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αντέγραφαν τα μαγνητικά πεδία των καρτών, χρεώνοντας τρίτους που είχαν παντελή άγνοια. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στις συναλλαγές που μπορούν κάλλιστα να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες στους hacker. Το ίντερνετ δεν εξασφαλίζει τίποτα, όπως βλέπετε. Αδυναμίες στα αυτόματα ταμιακά μηχανήματα και πώς γίνονται οι επεμβάσεις. Κάποιοι υπάλληλοι. Κύριος Καρατζάς. 1,5 εκατομμύριο έχασε από το λογαριασμό της η Ευαγγελία Θεοδόρου από την Λάρισα. Το ποσό, όπως καταγγέλει, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Και όπως την ενημέρωσε η Εθνική, η αναλήψη είχαν γίνει μέσω άλλης τράπεζας συνδεδεμένης με το σύστημα Δίας. Μου είπαν ότι χρησιμοποιήθηκε η κάρτα μου, ενώ εγώ την είχα σε πλήρη αχρηστία, καταγγέλει η κυρία Θεοδόρου. Υπάλληλοι κλέβουν από βιβλιάρια τραπέζης κωδικούς τα χρήματά μας. Φυσικά σε όσους χρησιμοποιούν έξυπνες κάρτες. €107 εκατομμύρια. Τριπλοχρέων επιστωτικές κάρτες. 1990. Απάτη. Με πλαστικές κάρτες. 65 δισεκατομμύρια. Οι πλαστικές κάρτες αντιγράφονται σχετικά εύκολα με τη χρήση δύο κοινών μαγνητοφώνων. Ο πλαστογράφος βέβαια πρέπει να γνωρίζει και τον προσωπικό αριθμό της κάρτας PIN. Εάν είναι hacker το βρίσκει εύκολο. Μετά την κάρτα και την ταυτότητα το φακέλωμα για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Θα μιλούν συνέχεια για κλοπές. Και θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα με ακτίνες λέιζερ. Λέιζερ. Οι κοπέλες των ταμείων θα είναι οι πρώτες που θα μάθουν τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας λέιζερ στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό όμως θα χρειαστεί μερικά χρόνια για να εκδηλωθεί, όπως άλλωστε και η δηλητηρίαση από αμίαντο και μόλυβδο. Εδώ βλέπουμε ταμείο σε σούπερ μάρκετ που περνάνε τα προϊόντα τα σταμπαρισμένα με το barcode από πάνω από τα λέιζερ. Η υπάλληλος κινδυνεύει. Οι ακτίνες λέιζερ μπορούν να φτάσουν στους γραμμωτούς κώδικες
σε απόσταση λίγων μέτρων έχοντας αρκετή ισχύ για να διαβάσουν τα μικρά αυτά σύμβολα. Η ραδιενέργεια θα προσβάλλει οπωσδήποτε τους υπαλλήλους και τους πελάτες με την ίδια ένταση, σε απόσταση λίγων μέτρων και με μικρότερη ένταση σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Τι πρέπει να κάνουμε? Μποϊκοτάρισμα των σούπερ μάρκετ. Επιστημονικό άρθρο «Οι δράσεις μας», περιοδικό Ιούνιος-Ιούλιος του 1991, γράφει: Λέιζερ μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τύφλωση. Βοηθά βέβαια στις τηλεπικοινωνίες. Να θυμίσουμε τη μεταφορά στο Μόντρεαλ του Καναδά της Ολυμπιακής Φλόγας. Με ακτίνα λέιζερ το 76, με ενδιάμεσο χρήση δορυφόρου. Το λέιζερ εκπέμπει υπέρυθρο και μη ορατό φως. Προς ποια κατεύθυνση οθείται η πρόοδος των λέιζερ? Μήπως βαδίζουμε, εκτός αν ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο τρόπο απειλής του ανθρώπινου γένους? Να ευχηθούμε αυτή η τόσο σημαντική ανακάλυψη να χρησιμοποιηθεί μόνο για ειρηνικούς σκοπούς και να μας βοηθήσει. Εδώ βλέπουμε αρκετές απάτες, όπως γράφουν διάφορες εφημερίδες. Έλληνας εγκέφαλος, διεθνές κύκλωμα, στην Καβάλα, ελληνική αγορά, αγόραζαν με κλεμμένες κάρτες, κομπίνα φοιτητή, στην Κρήτη, έρευνα στην Ελλάδα, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις, σε βάρος τραπεζών, απάτη από αστυνομικό, απάτη τριών ατόμων, υπάλληλος εμπορικής τράπεζας, απάτη, σήκωσαν μηχάνημα αυτόματο ταμιακών μηχανών με φορτηγό. Βλέπετε δίπλα και τις ημερομηνίες των εφημερίδων. Για να μην υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, υπάρχει λύση να εξαφανιστούν όλες οι μορφές του χρήματος και το ηλεκτρονικό χρήμα της επόμενης χιλιετίας να φορτωθεί σε ένα μικροτσίπ που θα βρίσκεται ενσωματωμένο σε μια πλαστική κάρτα. Έτσι θα πούν, γι' αυτό γίνονται οι κλοπές, εις γνώση τους. Οι κάρτες δεν είναι αθώες, όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Μαγνητική λωρίδα που περιέχει τον barcode. Σούπερ μάρκετ ραγδαία εξέλιξης. Αυτά σε λίγο καιρό θα δουλεύουν μόνο με πλαστικές κάρτες, μετά θα ακολουθήσει το χάραγμα. Ήδη στα σούπερ μάρκετ ανοιχνεύονται οι γραμμούλες των σταμπαρισμένων προϊόντων με το ειδικό πιστόλι υπέρυθρων ακτίνων και καταγράφεται στη μνήμη του κομπιούτερ το είδος, η τιμή και ταυτόχρονα γίνονται και τα λογιστικά για τους ιδιοκτήτες. Ευκολία αλλά σκλαβιά. Τι περιέχει η κάρτα βλέπουμε εδώ. Άλλη κάρτα. Εκδηλώσεις από την Εθνική για να πάρει ο κόσμος κάρτα. Κίνητρα για τους συνταξιούχους μέχρι και 10 εκατομμύρια. Ίντερνετ. Η σύνδεση όλου του κόσμου. Απειλή ή εξυγχρονισμός. Οι hacker όλου του κόσμου βρέθηκαν στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. 2.000 hacker σε κατασκηνώσεις.
με τους υπολογιστές μαζί. Ψηφιακός υπόκοσμος. Οι hacker προσπαθούν να μπουν σε όποιο δίκτυο θέλουν και να πάρουν πληροφορίες. Κανένα δίκτυο στον κόσμο δεν είναι 100% ασφαλές. Ο Γιάννης συσχωρεί σε όποιο δίκτυο θέλει από τότε που ήταν φοιτητής, ιδίως αν έχει προσωπικά με τον υπεύθυνο του συστήματος. Hacker προσέχουν τα λόγια τους στο τηλέφωνο, στα fax που στέλνουν και δεν δίδουν τα στοιχεία τους σε πιστωτικές κάρτες. Με υπομονή οι hacker μπαίνουν σε οποιοδήποτε αρχείο. 1970 έγινε η πρώτη εισβολή από hacker. Στην CIA και στην NASA και στο Πεντάγωνο ξεσηκώθηκαν για να τους βρουν. 1986, Γερμανός εισβολέας. Με την βοήθεια ειδικών προγραμμάτων σπάνε κωδικούς. Μέσα από το ίντερνετ εκμεταλλεύονται και παιδιά. Νεαροί κατάφεραν να σπάσουν τους κωδικούς ασφαλείας του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και να σπείρουν τον τρόμο στις μυστικές υπηρεσίες. Ολόκληρα άλμπουμ αντιγράφονται μέσω του ίντερνετ με μουσική. Εξοικειώνουν τα παιδιά μας με τα σατανιστικά μηνύματα στο δίκτυο ίντερνετ. Hacker είναι αυτοί που σπάνε κωδικούς και μπαίνουν στα αρχεία οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε στιγμή, μέσα από το ίντερνετ, κατάφερε να κλέψει τα νούμερα από χιλιάδες πιστωτικές κάρτες χρηστών. Τεράστιες οι δυνατότητες που έχει το ίντερνετ, αλλά κρύβεται και μεγάλος κίνδυνος, όπως λένε οι ειδικοί στην απογευματινή. Παρασύρουν τον κόσμο στο σατανισμό. Άρα, το ίντερνετ είναι απειλή. Τα ευαίσθητα δεδομένα του καθενός τώρα στο ίντερνετ. Και οι hacker θα μαθαίνουν και θα πουλούν τα στοιχεία μας. Τα στοιχεία μας πολλούνται και αγοράζονται από ιδιωτικές εταιρείες, όπου στο δρόμο μαζεύουν με διάφορα έντυπα στατιστικά στοιχεία. Μας πουλάνε και μας αγοράζουν. Στην ελληνική αγορά έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολιτές προσωπικών δεδομένων, όπου τα στοιχεία αυτά πολλούνται δεκάδες εκατομμύρια δραχμές. Εδώ διαβάζουμε για πλήρη τράπεζα δεδομένων και στοιχείων. Τα δύνατα σημεία του συστήματος δεν έχουν εξαλειφθεί. Πάντα παραθυράκι παραβίασης από hacker. Η καλωδιακή τηλεόραση θα συνδέσει και το ίντερνετ και έτσι θα κάνουμε τις αγορές μας μέσα από το σπίτι. Προϊόντα που δεν θα πηγαίνουμε να τα αγγίξουμε καν. Μεγάλος αδελφός θα θέσει κανόνες κυκλοφορίας στο κυβερνοχώρο, δηλαδή το ίντερνετ.
σημάδια της νέας εποχής. Εδώ μας μιλάνε για ενιαίο ηλεκτρονικό ευρωεμπόριο. Όλα τα αφημεί στο ίντερνετ. Γι' αυτό μας έδωσαν 9 ψηφία. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ 99 εκατομμύρια. Και αν ποτέ γίνει, τα 8 νούμερα που είχαμε, τα 8 ψηφία, εξασφάλιζαν. Και δεν χρειαζόταν το 1ο ψηφίο. Μετάδευση φωνής διαμέσου του ίντερνετ. 1994. Πωλούν και προωθούν προϊόντα μέσω ίντερνετ. 1995. 35 εκατομμύρια χρήστες σε 100 χώρες του κόσμου. Η επανάσταση του ίντερνετ έχει αρχίσει και μπαίνει σε όλους. Από έντυπο του εξωτερικού, εμφάνιση του πονηρού μέσα στο χώρο του κομπιούτερ. Λόγω κλοπής των καρτών θα μας πούν σύνδεση της κάρτας για καλύτερη ασφάλεια με βιομετρικό έλεγχο, δαχτυλικό αποτύπωμα ή παλάμη. Θα τα δούμε σε εφημερίδες στη συνέχεια. Εδώ βλέπουμε τον ψηφιακό δαχτυλικό έλεγχο. Όποιος δεν θυμάται τον κωδικό αριθμό της πιστωτικής κάρτας, μόνο τα χέρια. Μετά από τα πολλά κρούσματα, τα ηλεκτρονικά, θα μας πούν σύνδεση πιστωτικής κάρτας με το χέρι. Λίαν συντόμως. Το δαχτυλικό αποτύπωμα κλειδί. Ο αριθμός των αιτήσεων για αγορές μέσω πιστωτικών καρτών μειώθηκε δραματικά όταν τους ζητήθηκε να δώσουν τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα. Αντιδράει ο κόσμος και καλά κάνει. Κινέζικη τράπεζα αντικατέστησε τα βιβλιάρια καταθέσεων με τις κάρτες με αυτόματα συστήματα που αναγνωρίζουν τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Διαβάζονται με σαρωτές της παλάμης των πελατών και συγκρίνονται με αυτά που βρίσκονται αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. SmartCard, η αντικατάσταση του κωδικού αριθμού PIN από βιομετρικό έλεγχο. Μικροτσίπ στο σώμα. Σιγά σιγά, μη μας κακοφανεί και να μην γίνει αντιληπτά από τους πολλούς. Στις Κλίντον. Smart Card. Έξυπνη κάρτα που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Κλίντον. Όποιος την έχει δεν πρόκειται να τη χάσει ποτέ. Πρόκειται για ένα τρανσπόρτερ που εμφυτεύεται στο ανθρώπινο σώμα με σύριγγα. Τι είναι ο τρανσπόρτερ? Πομπός και απαντητής. Δέχεται ραδιοκυματικά σήματα από κάποιον πομπό, δυναμώνει αυτά τα σήματα και τα στέλνει σε άλλη συχνότητα σε κάποιον δέχτη. Μικρού μεγέθους, σαν ρύζι. Τοποθέτηση κάτω από το δέρμα. Θα αποθηκεύεται σε ειδική υφή κάρτα και θα μεταδίδεται μέσω του σώματος με ένα απλό άγγιγμα του χεριού.
λύει ψηφιακά τα δαχτυλικά αποτυπώματα καταργώντας τα περίφημα PIN κωδικούς αριθμούς που βρίσκουμε μπροστά μας σε πολλές συσκευές. Το περίφημο αυτό chip είναι εδώ, το βλέπετε. Είναι η ιδέα για τον Γιώργο που ξεχνάει τον κωδικό του αριθμό. Δαχτυλικό αποτύπωμα στο μικρό chip. Ακόμα θα δούμε το σύστημα αυτό παλαμοσκόπησης στο αεροδρόμιο. Συσκευή παλαμοσκόπησης. Μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Τράπεζα. Η διεύθυνση παρακάτω. Διαβάζομαι από την Πειραϊκή Εκκλησία Νοεμβρίου του 1993. Επειδή λοιπόν συχνά οι ταυτότητες χάνονται ή παραχαράσονται, η λύση του barcode μέσα στο σώμα κάθε νεογέννητου ανθρώπου θα είναι μια ισόβια σφράγιση ανεξίτηλη και απαραχάραχτη. Με τον τρόπο αυτό δεν θα μπορούν να χάνονται ή να κλέβονται τα βρέφη μόλις γεννιούνται, ενώ και αργότερα οι γονείς ένεκα της υπάρξεως του barcode θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν πού είναι τα παιδιά τους. Με το σύστημα αυτό τα διαβατήρια θα είναι περιττά. Όλα αυτά όμως είναι μια εφιαλτική απειλή. Σήμερα τα μεγάλα κέντρα αποφάσεων δεν θέλουν αδέσμευτους ανθρώπους ή ανθρώπους που να διαθέτουν τη δυνατότητα της σκέψεως. Θέλουν είτε πιόνια είτε κατευθυνόμενες νόες που να εκτελούν εντολές. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει κάθε ελεύθερος άνθρωπος να αντιδράσει με πείσμα στην καθιέρωση τέτοιων πρακτικών ανελευθερίας και εξανδραποδισμού, λέγει ο Σεβασμιότατος Χριστόδουλος Δημητριάδος. Η είδηση που δημοσιεύθηκε στα περιοδικό έχει άμεση σχέση και με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Είναι ανάγκη και ο λαός να ξεσηκωθεί για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.